Δεν έχω κανένα απολύτως σεβασμό για αυτά τα ανθρωπάκια, άνδρες ή γυναίκες, οι οποίοι πουλούν τον έρωτά τους, πουλούν την αγάπη τους στο τι θα πει ο κόσμος και το τι θα πει η κοινωνία. Αν ερχόταν να σου πει, ξέρεις, έχεις αυτό το χαρακτηριστικό στην προσωπικότητά σου. Κάνεις αυτή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία δεν μου αρέσει, με την οποία δεν συμφωνώ, Θέλω να τελειώσει η σχέση μας για αυτό το συγκεκριμένο λόγο που έχει να κάνει με τη σχέση μας. Όχι με την ηλικία σου, η οποία ηλικία σου ήταν παρούσα από την αρχή. Φτάνει πια με αυτούς τους τζάμπα μάγκες και τους τζάμπα εραστές. γεια σας. Τώρα... Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία θα διαβάσουμε. Με τίτλο «Έζησα τα πάνδυνα και τώρα με απορρίπτει ένας νεότερος έρωτας». Και ο έρωτας είναι εντός αγωγικών. Μεγάλωσα σε μια αυστηρά μετριαρχική οικογένεια, γεννημένη σε χώρα του εξωτερικού, διότι επέλεξαν οι γονείς μου να ζήσουν εκεί για βιαπουριστικούς λόγους. Η μητέρα μου ξαφνικά αποφάσισε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, γιατί ο χειριστικό εξίσου με αυτήν πατέρα τη τη επέβαλε ότι έχει χρέο να κυροκομίσει του γονεί τη, υποχρεώνοντα όλου μα να αλλάξουμε χώρα, τρόπο ζωή και να συγκατοικήσουμε τους του γονεί σε σπίτι που ο πατέρα μου πήρε με δάνειο και φτύνοντα αίμα για να το ξεπληρώσει, Καθώ ήταν ο μόνο που εργαζόταν με την εποπτεία συζύγου, πεθερικών και παιδιών. Εγώ με το μεσαίο παιδί από την οικογένεια, το παιδί σάντουιτ. Δηλαδή παίζοντα τον ρόλο του καλού κοριτσιού, τη καλή αδερφή κλπ. Στα 17, ενώ παράλληλα με το Λύκειο εργαζόμουν τα καλοκαίρια κατόπιν προτροπή τη μάνα μου για να καρπώνεται έξτρα παραδάκι, εγώ άβουλη, υπέρμετρα ευγενική, υποστηριχτική και ενοχική στοιχεία που κληρονόμησα από τον πατέρα μου, πρόσωπο που υπεραγαπούσα, μα δεν θαύμαζα, γιατί είχε μια παθητική στάση απέναντι στη μητέρα μου και φυσική συνέπεια αυτού και απέναντι στη ζωή, πιστό αντιγραφάκι του κι εγώ, γνώρισε έναν τύπο αρκετά χρόνια μεγαλύτερό μου. Στη δουλειά δηλαδή. Εδώ μα λε ότι η γονεί σου ήταν στο εξωτερικό για βιοποριστικού λόγου. Όταν ο παππού σου επέβαλε στη μητέρα σου ότι σαν καλή κόρη πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να τον γυροκομίσει, η μητέρα σου ήταν αυτή που παίρνει τι αποφάσει, πήραν την απόφαση, επέστρεψαν πίσω, δούλευε μόνο ο πατέρα σου και δούλευε κι εσύ τα καλοκαίρια για να δίνει τα χρήματα στη μάνα σου και στη δουλειά γνώρισε αυτόν τον μεγαλύτερο άνθρωπο. Στην αρχή, παρόλο που τον αντιπάθησα για τον καφιάρικο χαρακτήρα του, τον καφισιάρικο, νομίζω ότι καφιόταν, μετέπειτα εγωιτεύτηκα για την προσπάθεια του να με προσεγγίσει με τον Αστέλια Θοδέσμε, δώρα στην οικογένεια μου. Θέλω να προσεγγίσει εσένα και στην εδώρα στην οικογένεια σου. Γοητεύοντα τη μάνα μου. Αχά. Καθότι τύπο φιλοχρήματο, χειριστικό και άκρο τοξικό, η μητέρα μου εννοώ, και επειδή τυχ, τύχανε και αυτό παρόμοιο χαρακτήρα, επικεντρώθηκαν και δύο να με πείσουν ότι αυτό είναι ο πρίγκιμα του παραμύθιου. Όμοιο στον όμοιο και κοπριά στα λάχα να λέμε εδώ για τέτοιου τύπου. Πλήρη ταύτιση ιδεών. Αυτό θα κέρδιζε την άβουλη παρθένα κόρη και αυτή μια εύκολη ζωή από έναν γαμπρό άκρο ευκατάστατο με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, δείχνοντα η μάνα μου στην κοινωνία ότι πέτυχε μέσω μένα στη ζωή τη. Μάλιστα, πολύ καλή μάνα. Και εσύ από μάνα πάσχε. χρηματικό ωφέλη, δίθεν για φιλανθρωπίε που πρόσφατα ακόμα έμαθα πώ τα διέθετε για άλλου σκοπού. Χιλιάδε τα παραδείγματα, αλλά πού να τα γράψω όλα. Στη διάρκεια του Αραβώνα με υποχρέωσα να μην δώσω εξετάσει να τελειώσω το Λύκειο, με το πρόσχημα τώρα θα παντρευτώ. Τι να τα κάνω τα γράμματα. Και εγώ το ζώον δέχθηκα. Να μείνει και χωρί απολυτήριο ηλικίο δηλαδή. Ο Αραβόνα φάνηκε από την αρχή ότι δεν θα ήταν ρόδινο. Αυτό με μείωνε, με ξεφτέλιζε και χειροδικούσε άσχημα επάνω Όταν είπα τη μάνα μου ότι θέλω να χωρίσω, μου είπε ότι δεν θα την κάνω ρεζίλη να μιλά ο κόσμο, θα τον πάρω και θα πω και ένα τραγούδι. Και όταν αναφέρθηκα στον συνεχή ξελοδαρμό, μου είπε ας τον κρίνει ο Θεός, Χριστέ μου, σου λέει η κόρη σου ότι ο αραβωνιαστικός της τη δέρνει και εσύ το μόνο που έχει να πει είναι μη χωρίσεις γιατί θα με κάνεις ρεζίλη και ας τον κρίνει ο Θεός. Σπουδαία μάνα, Αγία Ελληνική Οικογένεια. Εγώ υπόψη δεν είμαι θρησκευόμενη, πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη, τιμώ τις παραδόσεις και τα έθιμα όσο μου βγαίνει, αλλά ω εκεί. Γιατί αυτοί που είναι θρησκευόμενοι είναι καλύτεροι. Παντρεύτηκα, έκανα τρία παιδιά, Όσο ήμουν, ήμουν όσο μπορούσα καλή μάνα, βιώνοντα όμω φοβερά άσχημη κακοποιητική σχέση από όλε τι πλευρέ. Με τη μάνα μου να αυξάνει το εισόδημά τη μέσω εμένα. Κατάλαβα, έμαθα εκ των υστέρων ότι την πλήρωνε χρήμα το άνδρα μου για να με βοηθάει. Μάλιστα. Μίαν άκρο τοξική και κακιά πεθερά. Έναν άνδρα να μου συμπεριφέρεται απάνθρωπα απαξιωτικά και πολύ κακοποιητικά. Εγώ χωρί αποκούμπι, νιώθοντα μόνη, μόνη, μου, γιατί η μάνα μου παρόλο που χρηματιζόταν, ουδέποτε μου κράτησε κανένα παιδί για κάποια έξοδα, αλλά αντιθέτω απολάβανε πλούσια ζωή, πηγαίνοντα με τα νερά του συζύγου μου για να έχει την ευνοιά του. Έσπασα. Αφού πέρασα διάφορα ψυχοσωματικά, και μαθαίνοντα ότι ο άντρα μου τα είχε φτιάξει με μια πολύ καλή μου φίλη για 10 χρόνια, είπα αυτό ήταν. Όταν έγινα καλύτερα από αυτά τα ψυχοσωματικά που είχα και βγήκα από το νοσοκομείο και αφού πέρασα κάποιους μήνες προσπαθώντας κυριολεκτικά να σταθώ στα πόδια μου, το έβαλα τελεσίγραφο. Την επόμενη φορά που θα σηκώσει χέρι πάνω μου, θα ανοίξω την πόρτα και δεν θα με ξαναδεί. Αυτή τη στιγμή ήταν λίγο καιρό μετά που με ξαναχτύπησε άγρια για σήμαντη αιτία μπροστά σε γείτονε και φίλους. Καλό άντρα. Πήγα να πάρω τα παιδιά μου, δεν με άφησε, μου πήρε τα κλειδιά του αυτοκίνητου μου και περπάτησα τρει ώρε μέσα στη νύχτα από το σπίτι του στο πατρικό μου. Η μητέρα μου μου μη είπε ότι δεν θα με στηρίξει και ότι αν θέλω να με φιλοξενήσει εμένα, αλλά όχι τα παιδιά. Μην τυχόν και μάθει η γειτονιά ότι χωρίζω. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χάσω την επιμέλεια των παιδιών, γιατί για να χωρίσουμε είπε να πάμε σε ψυχολόγο. Πάμε. Και χωρί να πω τη δική μου πλευρά, με έβγαλε τρελή που θέλω να φύγω από έναν υπέροχο γάμο κλπ. Η δε εντό εισαγωγικών ψυχολόγο, συγγνώμη, αλλά δεν μου κάνει καλή εντύπωση, πρότεινε χωρί καν να με ακούσει μια θεραπεία με πρόζαρ και σε δύο μήνε θα τα έχω ξεχάσει όλα. Ψυχίατρο μου ήταν. Νομίζω ήταν ψυχολόγο για να προτείνει θεραπεία με πρόζαρ. Αντικαταθλιπτικά. Άκουσον, άκουσον. Και δεν ξέρουμε αν ήταν και ψυχολόγο. Φυσικά έφυγα, στηρίχτηκα λίγο στη φιλοξενία τη μάνα μου, βρήκα μια δουλειά, γραπώθηκα στο πρώτο δωμάτιο που βρήκα και ξεκίνησα την πρώτη δουλειά που βρήκα. Ο ΔΕΑ Χαρακτήριστος έκανε δήλωση στην αστυνομία για εγκατάλειψη συζυγική στέγη, πληρώνοντα αδράνομικούς, αστυνομικούς αστυνομικού κλπ. Με αποτέλεσμα, χωρί αιτία, να χάσω την επιμέλεια των παιδιών μου. Άπειρε προσπάθειε για καθημερινή επαφή, γονική σε δηλαδή. από σε κανονικότατα δηλαδή. Κλεισμένε πόρτε από όλου, υποστήριξη μηδενική. Οχυρώθηκα, δούλευα σταμάτητα για να ανταποκριθώ στι υποχρεώσει μου, γιατί μεν μου πήρε την επιμέλεια παίζοντα το ρόλο του δεκτεθλιμένου παρατημένου, χρήματα όμω απαιτούσε από μένα για τα έξοδα των παιδιών. Όταν δεν μεγάλωσαν, ανέλαβα αποκλειστικά τι σπουδέ και των τριών παιδιών, δουλεύοντα 18 ώρα. Τρει δουλειέ ταυτόχρονα, αρρωγό στι προσπάθειε του, γνήσιο υποστηριχτή του. Σε αντίθεση με εκείνον, ποτέ δεν τον κατηγόρησα, Άφησα τη ροή των πραγμάτων να κυλήσει και όταν μεγάλωσαν αρκετά, κατανόησαν αρκετά την όλη κατάσταση. Με βοήθεια ψυχολόγου που εκείνα επέλεξαν, όπω έκανα και εγώ, άλλωστε περιστασιακά γιατί τα οικονομικά μου ήταν νυχτρά. Στο ενδιάμεσο νοσηλεύτηκα δύο φορέ γιατί για να τα καταφέρω να τα στηρίξω οικονομικά, αφού σπούδαζαν, υποσυτιζόμουν με αποτέλεσμα να προκύψουν σοβαρά προβλήματα υγεία. Εκείνη την περίοδο, δεύτερη φορά, μετά από χρόνια, δεν άκουσα το εστυχτό μου. Ενέδωσα σε μια σχέση που ακριβώ γιατί δεν είχα φροντίσει να γιατρέψω την πληγή μου, απλά την κάλυψα. Έκανα το ίδιο λάθο. Ίδια και χειρότερη κακοποιητική σχέση σε σημείο μέσω εισαγγελέα να ληφθούν περιοριστικά μέτρα και να μην μπορεί να με ξαναπλησιάσει. Συνεξαρτόμενη. Που επέλεγε κακοποιητέ. Τότε αποφάσισα να με φροντίσω. Παράλληλα με το διάβαζα από είμαι ελάτρε ιδίω βιβλία ψυχολογικών θεμάτων, μουσική, Αυτογνωσία, αυτοψυχανάλυση και βοήθεια από επαγγελματία ψυχολόγου. Έμαθα τα όρια, τα επέβαλα εκεί που πρέπει γιατί εδώ και 15 χρόνια πέθανε ο πατέρα μου και αφού μοίρασε την κληρονομιά στα δυο μου αδέλφια, αφού τραγάνισαν τα πάντα, τώρα περιμένει η μάνα μου σε αυτή την ηλικία που βρίσκει να τη παίρνω καθημερινά φα γιατί ξέμαθε να μαγειρεύει. Τοποθετήθηκα, επαναπροσδιορίστηκα, ξανασυστήθηκα αν θέλετε με του γύρω μου και είπα ότι θα συνεισφέρω όσο μπορώ και αν μπορώ και πολύ καλά έκανε. Οριοθέτησα τη σχέση με τα αδέρφια μου σε ένα σημείο ανεκτό και τοξικού φίλου, συγγενεί κτλ. Του έκοψα με το μαχαίρι και πολύ καλά έκανε. Έκλειψα τι πληγέ μου, με αγάπησα και τσιμπόρεσα και με συγχώρεσα. Γιατί συγχώρεση σημαίνει λύτρωση. Μου έδωσα σημασία και ακόμα και τώρα που λόγω εθνικό βιώνω την ανεργία είμαι αισιόδοξη. Μακροσκελέ το κείμενό μου, όμω λυτρωτικό φίλη μου. Φτάνω στο τέλο του κειμένου και τη ζωή μου τώρα. Πριν πέντε χρόνια γνώρισα έναν άνδρα μικρότερο μου. Για μένα ηλικία είναι μόνο αριθμία, αλλά ουσιαστικά είναι δέκα χρόνια. Όμω τι λυπηρό αυτοί οι αριθμοί να γίνονται μέγκαινε και να πνίγουν το συνέστημα. Επειδή πρέπει. Αλληλοδόσιμο ψυχή και σώματο, πλήρη ταύτιση ιδεών, μοιρασμό σκέψεων, στιγμών, έρωτα. Έρωτα, φίλοι μου, αμοιβαίω. Αλλά τον τελευταίο καιρό κάτι άλλαξε. Ήθελα να βρισκόμαστε μόνο σπίτι του, αρνιόταν να πάμε κάπου έξω, και ενώ έβλεπω ότι με ήθελε το ίδιο, ένιωθα και τη διαφορά. Την τελευταία φορά πριν βρεθούμε πήρα αποφάσεις. Του μίλησα, τον ρώτησα τι άλλαξε, μου είπε ότι εξακολουθεί να με αγαπάει το ίδιο, αλλά είναι η διαφορά ηλικία. Το επισήμανα ότι αυτό το γνωρίζαμε από την αρχή. Δεν ζητώ κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε, όμως δεν με καλύπτει μόνο ως αρχικός έρωτας. Νιώθω φθηνή, θέλω τη σχέση μας. Να το σκεφτεί και αν θέλει και νιώθει να προχωρήσει τη ζωή του. Μου στείλε μήνυμα και μου είπε ότι νιώθει να μείνει μόνο. Το σεβάστηκα και δεν θα το ξανανοχλήσω. Όμω ξέρω θα ξαναφανεί. Το κόβω ή απλά απομακρύνομαι από τώρα. Ευχαριστώ από τα βάθη τη καρδιά μου για την υπομονή σου, την αν, 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 αντοχή σου και τι γνώμε σου. Αγίνει vlog θα νιώσω ευτυχισμένη, μα και να μην γίνει πάλι θα νιώθω. Στη ζωή χάνουμε για να κερδίζουμε. Εγώ έχασα πολλά, με κέρδισε άλλα τόσα. Μέσα σε αυτά είσαι εσύ. Να έχει όλα τα καλά και να είσαι πάντο αυτό σου με χτίμηση, αγάπη και τίμη αγαπημένη μου. Κούκλα μου, φιλενάδα μου. Λοιπόν, να πάει έσω του. Τα λέμε έσω του στην Κυπριακή διάλεκ, Το εννοούμε να πάει σπίτι του. Να πάει σπίτι του αυτό ο κύριο, εντό αγωγικών, ο οποίο είναι 10 χρόνια μικρότερο σου και ο οποίο ξεκίνησε σχέση μαζί σου κανονική και στην πορεία προφανώς επηρεασμένος από τα κοινωνικά στερεότυπα και τις κοινωνικές προκαταλήψεις αποφάσισε να σε έχει μια κρυφή σχέση, μια σχέση μόνο για το κρεβάτι λόγω της ηλικία, να τον διώξει να φύγει μακριά από τη ζωή σου. Όπω έχει διώξει τοξικού συγγενείς και φίλους. Γιατί μόνο τοξική μπορεί να είναι μια τέτοια σχέση. Σου το λέω έχοντα πλήρη επίγνωση τι σου λέω. Μπο καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ερωτική μοναξιά ή καλύτερα ερωτική ερημιά. Τι σημαίνει να έχει παντρευτεί Όπω εσύ, έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν ταιριάζεται, με το, να, να κάνει μαζί του ένα γάμο έτσι όπω τον περιέγραψε, εξόχω κακοποιητικό, να έχει ένα εξόχω κακοποιητικό διαζύγιο, να έχει τόσε δυσκολίε με τα παιδιά σου. Είσαι λεβέντισσα και μπράβο σε χαρητήρια που κατάφερε να κερδίσει τα παιδιά σου, να κερδίσει τη σχέση με τα παιδιά σου και να αναστρέψει τη γονική αποξένωση, να την αντιστρέψει. Δηλαδή τα παιδιά να σταματήσουν πλέον να είναι αποξενωμένα από εσένα επειδή σε είδα στην πράξη ότι ω μάνα τους ήσουν εκεί και ασχολιώσουν και στήριξε τα παιδιά σου ουσιαστικά. Πολλοί γονεί που είναι αποξενωμένοι από τα παιδιά τους ακούγοντας την ιστορία σου θα πάρουν θάρρος ότι με το να είσαι παρούσα στη ζωή των παιδιών σου και με το να βάζεις τα παιδιά σου προτεραιότητα κατάφερες να μην χάσεις τη σχέση με τα παιδιά σου, ενώ πρώην άνδρας σου τι κατάφερε, τα παιδιά του μεγαλώνοντας να τον καταλάβουν τι τύπος είναι. Μ? Κανείς δεν κερδίζει άδικα για πολύ καιρό. Μπορεί στην αρχή του διαζυγίου σας τα παιδιά σου όντα μικρά και σε μια ηλικία που επηρεάζονταν εύκολα να επηρεάστηκαν από το τι έλεγε ο πατέρα του για σένα. Όμω τώρα που είναι ενήλικα, γνωρίζουν και ποιο είναι ο πατέρα του και ποια είναι η μάνα του. Και πολύ καλά έκανε που δεν καταγόρισε τον πρώην στα παιδιά σου, γιατί τα παιδιά μα μεγαλώνοντα έχουν και κρίση και μυαλό και μπορούν να καταλάβουν τι καπνό φουμάρει ο καθένα από του γονεί του. Λοιπόν, τώρα για αυτή σου τη σχέση. Ακριβώ επειδή είσαι survivor, εσύ επιζώσα, έχει επιζήσει από μια πολύ δύσκολη ζωή, από μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Αυτό είναι ένα λόγο παραπάνω για να αποκοπεί από αυτόν τον τύπο, τον τζάμπα μάγκα, τον τζάμπα εραστή. Η αγάπη θέλει αρχίδια. Αρχίδια πεπόνια θέλει τον αγαπήσει. Θέλει να γράψει τα παλιά σου τα παπούτσια τον κόσμο όλο. Τι λέει ο κόσμος, τι λέει η μάνα του αυτού, ξέρω εγώ, οι συγγενείς του, οι φίλοι του, τι λένε να τους γράψει στα παλιά του υποδήματα και να σταθεί στο συνέστημά του. Έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία. Να ερωτεύεται ένας νεότερος άνδρας μια μεγαλύτερη γυναίκα, 10 χρόνια δεν είναι τραγική διαφορά ηλικίας σε καμία περίπτωση. Εδώ είμαστε και θα δούμε ποιος θα ζήσει περισσότερα χρόνια, γιατί μέσω όρο οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια από τους άνδρες και θα δούμε και ποιο η ζωή θα εξελιχθεί ωραία και ποιο η ζωή θα εξελιχθεί με βάση τις επιλογές του. Γιατί ζούμε τη ζωή που επιλέγουμε με βάση τις επιλογές μας. Και όποιο δειλά επιλέγει να πουλήσει και να μαγαρίσει τον έρωτα που νιώθει για μια γυναίκα στο βωμό των κοινωνικών προκαταλήψεων θα τα όλα αυτά. Πρόβλημά του όμως δεν θα το λυπηθούμε κιόλα. Το έχω δει αυτό το παραμύθι. Δεν είσαι η πρώτη και δυστυχώς δεν θα είσαι ούτε η τελευταία που θα ερωτευτεί μαζί της ένας άνδρας νεότερος, που θα νιώσει ε, έντονη επιθυμία, ερωτική αγάπη, έλξη και σύνδεση, που θα δημιουργήσει μία σχέση ολοκληρωμένη και μετά θα καθίσουν στα αυτιά του οι διάφοροι γονείς, συγγενείς, φίλοι, περίοικοι, ο περίγυρος και να του πούνε εσύ νέο αγόρι τι γυρεύεις με αυτή που είναι μεγαλύτερη από σένα και έχει παιδιά και έχει σκυλιά και κατιά και θα τον κάνουν σαν τα μούτρα τους. Δεν έχω κανένα απολύτως σεβασμό για αυτά τα ανθρωπάκια, άνδρες ή γυναίκες, οι οποίοι πουλούν τον έρωτά τους, πουλούν την αγάπη τους στο τι θα πει ο κόσμος και το τι θα πει η κοινωνία. Αν ερχόταν να σου πει, ξέρεις, έχεις αυτό το χαρακτηριστικό στην προσωπικότητά σου. Κάνεις αυτή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία δεν μου αρέσει, με την οποία δεν συμφωνώ, Θέλω να τελειώσει η σχέση μα για αυτό το συγκεκριμένο λόγο που έχει να κάνει με τη σχέση μα. Όχι με την ηλικία σου, η οποία ηλικία σου ήταν παρούσα από την αρχή. Φτάνει πια με αυτού του τζάμπα μάγκε και του τζάμπα εραστέ. Το να σου λέει σε θέλω ερωτικά να βρισκόμαστε σπίτι μου να το κάνουμε στα κρυφά, αλλά να μην το ξέρει η κοινωνία ότι είμαστε μαζί, είναι προσβολή χειρί του είδου. Και προσβολή χειρί του είδου προ τον ανδρισμό του τον ίδιο να πάει στο καλό και να μην τον ξαναδεχτείς πίσω. Μην καταδέχεσαι να είσαι η σεξουαλική εκτόνωση ενός ανθρώπου δειλού. Θέλει κότσια και ελευθερία η αγάπη και ο έρωτας. Πολλά κότσια. Και όποιος δεν τα έχει, να μην. Να μην έχει την ευχαρίστηση να έχει στη ζωή του έστω και μόνο σεξουαλικά ανθρώπους αξιόλογους. Δεν το αξίζεις αγάπη μου. Σε καμία περίπτωση δεν το αξίζεις. Η γνώμη μου είναι αυτή. Να τον στείλει στο καλό. Καλό δεν θα είναι γιατί θα, θα, θα απολαμβάνει τις συνέπειες των πράξεων του. Και επειδή έχω δουλέψει 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος και έχω μάθει πολλές ιστορίες ανθρώπων από πρώτο χέρι μου τις διοικήθηκαν ήδη, άνθρωποι που κάνουν τέτοιες επιλογές, στο τέλος τώρα τα μούτρα τους και έρχονται εκ των υστέρων και λένε «Αχ, και είχα την πραγματική αγάπη στη ζωή μου και την έδιωξα ε, ή την, ε, την ε, πρόδωσα γιατί σκεφτόμουν τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος, η κοινωνία κλπ. κλπ. Αυτά είχα να πω. Έχεις την αγάπη μου, έχεις τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμού και όχι μόνο εμένα και όλου του καναλιού, καλώς όρισες την παρέα μας και έτσι μια έκκληση κάνω, μια έκκληση κάνω. Ας μην δίνουμε το δικαίωμα σε κανέναν άνθρωπο λίγο να έχει επάνω μας leverage. Να έχει πάνω μας δύναμη τη στιγμή που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της ουσιαστικής σχέσης με έναν άλλον άνθρωπο. Μακριά από εμάς. Και ας μείνουμε μόνοι και ας μείνουμε χωρίς σεξουαλική ζωή και ας μείνουμε τη μοναξιά μας. Είναι πολύ καλύτερα παρά να ξεφτυλιζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ άσχημο πράγμα. Εκεί που έχεις κανονική σχέση με έναν άνθρωπο να σε ξεφτυλίζει σε μια σεξουαλική μόνο επαφή. Πολύ άσχημο πράγμα. Μην καταδέχεστε, να μην καταδεχόμαστε, να κακοποιούμαστε ψυχικά και συναισθηματικά από ανθρώπους που θα μπορούσαν, αν είχαν τα κότσια το ξαναλέω, να μας αγαπήσουν. Και δεν είναι καθόλου σεξι, καθόλου ελκυστικός, καθόλου γοητευτικός ένας άνθρωπος δηλός. Οποιουδήποτε φίλου, οποιουδήποτε σεξουαλικού προσανατολισμού. Και οι survivors και οι δυνατοί άνθρωποι, οι αγωνιστές, δεν ταιριάζουν με λιπόψυχους. Bye! Στο καλό να μας αφήσει ήσυχες. Φιλιά!